Άντε ζωή σε λόγου μας. Της μόδας έγιναν τελικά τα γραφεία τελετών. Στην αρχή έγιναν χορηγός σε ομάδα ποδοσφαίρου. Τώρα και στα καλλιστεία. Καλλιστεία Δυτικής Ελλάδας και γνωστό γραφείο τελετών της Πάτρας στόλισε τις 8 εστεμένες, όχι με στεφάνια, αλλά με τις κορδέλες που εκτύπωσε. Έμεσος χορηγός άθελά του έγινε ένα γραφείο κηδιών της Πάτρας και μάλιστα περιώνυμο, καθώς εκεί κατέφυγαν οι διοργανωτές προκειμένου να εκτυπώσουν τις κορδέλες των εστεμένων. Δηλαδή, τα 8 κορίτσια που κέρδισαν τους αντίστοιχους 8 επίζηλους τίτλους φόρεσαν κορδέλες οι οποίες είχαν εκτυπωθεί στο γνωστό αυτό γραφείο κηδιών. Αμήν. Μπορεί πάνω να έγραφε Σταρ Δυτικής Ελλάδας, Μις Γιάν και Μις Δυτική Ελλάδα, αλλά εμείς βρήκαμε τις κανονικές κορδέλες. Ακόμα και ο Ανδρέας Κούφης, ο τραγουδιστής της βραδιάς, είχε πένθυμο ρεπερτόριο. Σύμφωνα με τον παρουσιαστή της βραδιάς, Γιάννη Πομόνη, οι κορδέλες εκτυπώθηκαν στο γραφείο τελετών. Αλλά οι διοργανωτές δεν το γνώριζαν. Αυτό το οποίο έγινε στην πραγματικότητα ήταν ότι ο υπεύθυνος των καλλιστείων έδωσε εντολή σε κοπέλα η οποία παρουσιάστηκε και πραγματικά ήταν εργαζόμενη σε διαφημιστικό γραφείο και της δόθηκε η εντολή να τυπώσει τις κορδέλες. Αν η κοπέλα το έκανε αυτό με μπλάνκο στο σπίτι της ή το έκανε σε ένα σύγχρονο εκτυπωτικό γραφείο, αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει και δεν είναι δουλειά του να το γνωρίζει ο υπεύθυνος της εκδήλωσης. Άντε και του χρόνου, αντί για ανθοδέσμη, δώστε κατευθείαν το στεφάνι. Τι θα έλεγε όμως ο Μάρξ? Λέτε να τους ανατεθεί και ο προϋπολογισμός του κράτους. Κυρία Αντωνίου, με το καινούργιο της βίντεο κλιπ έχει καταφέρει.